Θεωρώ ότι είναι ένα καλό διοικητικό συμβούλιο. Θα ήθελα και τώρα από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω Δημόσια και Εκβατείων τον Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε για αυτό το πόστο. Είναι ένας σημαντικός πολιτικός θεσμός μαζί με τη ΔΚΠΑΚ, των άλλων πολιτιστικών γραφείων του Δήμου για τα πολιτιστικά της πόλης μας. Ξέρετε την ιστορία που έχουν τα ΔΠΘ ανά την Ελλάδα. Είναι ένας θεσμός ο οποίος είχε δημιουργηθεί από την αείμνη στο Μελίνα Μερκούρη και ουσιαστικά ένας θεσμός ο οποίος θέλει να προάγει τη θεατρική παιδεία πλέον στην επαρχία, στην περιφέρεια, γι' αυτό και λέγονται περιφερειακά, την καλλιέργεια της θεατρικής παιδείας και εκπαίδευσης, την ενίσχυση των σχημάτων αυτά που είναι σε τοπικό επίπεδο, ερασιτεχνικά, αλλά βέβαια το πρώτο και κύριο, την παραγωγή έτσι, θεατρικών παραγωγών, σύμφωνα βέβαια και με τις επιλογές που θα κάνει η διοίκηση. Εγώ θα ήθελα από αυτή τη θέση τώρα και σε αυτό το χρονικό σημείο να σας υποσχεθώ ότι μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με το προσωπικό του θεάτρου και με όλους τους μέχρι τώρα συνεργάτες και τους συνεργάτες που θα έχουμε στο μέλλον, θα επιδιώξουμε να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να προχωρήσουμε αυτή την υπόθεση του Δημοτικού Θέατρου στον τόπο μας. Ακόμα παρακάτω. Η προκάτοχός μου, η οποία ήταν επί 9 χρόνια στο πόστο αυτό μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συνεργάτες, νομίζω ότι παρήγαγαν εξαιρετικό έργο με κύρια κατεύθυνση την εμπιστοσύνη έτσι, και την αξιοποίηση του ντόπιου καλλιτεχνικού δυναμικού. Σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και εμείς, προσπαθώντας έτσι να πάμε αυτή την υπόθεση λίγο παραπέρα και φυσικά εδώ κάνουμε και ένα προσκλητήριο σε αυτές τις ντόπιες πολιτιστικές δυνάμεις να συστρατηθούν σε αυτή την υπόθεση, σε αυτόν τον αγώνα, κανένας δεν περισσεύει και σίγουρα εμείς περιμένουμε αυτή την ανταπόκριση για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις όποιες δυνάμεις, τις όποιες ιδέες υπάρχουν ας πούμε, στο χώρο μας έτσι ώστε να προχωρήσουμε παραπέρα. Αυτή την υπόθεση που είναι μια πάρα πολύ, το ξαναλέω, πάρα πολύ σημαντική υπόθεση στον πολιτισμό.